Το Μάντα ανέβηκε βόρεια, συνάντησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πολυδιάστατη δυναμική της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανέλαβε τη διοργάνωση, παραγωγή και καλλιτεχνική επιμέλεια μιας μουσικής γιορτής στην καρδιά της πόλης του Mad North States Festival by Tiffiel Expo που παρακολούθησαν περισσότεροι από 110.000 θεατές. Από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, το Mad σε συνεργασία με την 71η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φιλοξένησε καθημερινά 25 από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες. Η σκηνή του Mad North States Festival by Tiffiel Expo υποδέχτηκε τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τη Δέσποινα Βανδύ, το Μηδενιστή, του Σταβέντο, τις Μέλισσες, την Ιδία Δάμου, τον Μύρο Ναστρατή, τον Ισαΐα Ματιάμπα, τον Σάκη Ρουβά με το The Ace of Hearts 2, την Ξένια Γκάλη, το Στέλιο Ρόκο, την Ελένη Φουρέιρα, τους Boys and Noys, το Στέλιο Λεγάκη και την Πάολα σε μοναδικές live εμφανίσεις. Το κλείσιμο κάθε ημέρα στις 71ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ήταν ξεχωριστό, όχι μόνο για τους Θεσσαλονικείς, αλλά και για το κοινό της υπόλοιπης Ελλάδας, καθώς το MAD έδωσε και φέτος τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν καθημερινά τις συναυλίες μέσω live streaming από το official κανάλι του MAD TV στο YouTube, www.youtube.com/MADTVGreece, το οποίο συγκέντρωσε 10.000 online views. Πλάσιος κόσμος από ό,τι ήταν πέρυσι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το ευχαριστήσω το ΜΑΤ και τη ΔΕΘ. Πώς το ένιωσε? Ήτανε η πίτα, ήτανε στα κάγκελα. Τρελαίνομαι γιατί αυτό το πράγμα είναι μοναδικό. Μόνο με τον κόσμο μπορεί να το νιώσεις. Αθήνα, πότε θα σε δούμε? Θα τα πούμε στην Αθήνα στις 11 Οκτωβρίου. Θα είμαστε εκεί, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μου έρα. Πάνω απ' τα σύννεφα, νύχτα και μέρα. Πάνω απ' τα σύννεφα. Έχετε κάνει μια πολύ ωραία περιοδία το καλοκαίρι. Έχετε ταξιδέψει σε διάφορους προορισμούς. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας προορισμός που ξεχωρίζεται γενικά? Η Θεσσαλονίκη είναι στάνταρ προορισμός. Έρχομαι και χειμώνα για καλοκαίρι συνήθως. Και πολύ καλά κάνετε. Ξέρω ότι θα συνεχίσετε όμως και στην Αθήνα. Ποια είναι η επόμενη συναυλία που περιμένουμε? Έχουμε δύο συναυλίες στην Αθήνα. Η μία είναι 17 Σεπτεμβρίου στο Παπάγου, στο Κυπωθέατρο. Α, που είναι πανέμορφη. Και μετά κλείνουμε στην πατρίδα μου, στη Νέα Σμύρνη, στις 23. Γι' αυτό και απόψε θα επιλέξω το αγαπημένο σου χρώμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχτη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φορά. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένα στο τείχος, σαν μία εικόνα. Έχεις μαζί σου τη Δέσποινα Βανδύ και μάλιστα έχετε κάνει και μια περιοδία καλοκαιρινή. Την ολοκληρώνετε σήμερα, είναι ο τελευταίος σταθμός για το ντουετάκι σας. Η αλήθεια είναι ότι την ολοκληρώνουμε σήμερα, όμως έχουμε άλλο ένα έκτακτο στην Αθήνα την Πέμπτη στο Ακροτήρι. Θέλω να πεις πώς ήταν αυτή η συνεργασία και συνύπαρξη με τη Δέσποινα Βανδύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου. Στην τελική, να σου πω κάτι, μουσική είναι. Οι χαρακτήρες μας κολλήσανε άψογα, αν εννοείς αυτό. Και με όλα τα παιδιά, γιατί ξέρεις, υπήρχε και ένα random στα ονόματα. Δηλαδή παίξαμε και με το Stan, παίξαμε και με τους Boys and Noise, παίξαμε και με το Μαρτάκι, παίξανε μόνοι τους, χωρίσαμε, να ξέρεις, έγινε όλο αυτό το random και νομίζω ότι όλο πήγε πανέμορφα. Κι όσο οι μέρες περνούν, μοιάζει ψέμα. Στις σκιές σε ζητώ ξένα. Θέλω να μου πεις ειλικρινά αν από μέσα στο καμαρίνι σου άκουσες τι έγινε όταν είπα το όνομά σου στη σκηνή. Άκουσα να φωνάζω το όνομά μου και εσύ. Είπα το όνομά σου και έπεσε το στάδιο. Ευχαριστώ. Έχουν έρθει κάποια πανό, κάποιες βουβουζέλες. Ναι, έχουν έρθει fan club, αλλά φοβόμουν πάρα πολύ το μεσημέρι που ήμουν Ρόδο και πέταξα για Θεσσαλονίκη, γιατί χθες βράδυ παίζαμε εκεί. Είχα πάρα πολύ αγωνία, μου λέγανε ότι βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Λέω, είναι δυνατόν, έχω τόσο καιρό να ανέβω και το μεύρη βροχή, αλλά εντάξει, τη διώξαμε. Έχεις λίγο άγχος τώρα? Επειδή ξέρεις ότι πάντα έχω. Πάντα έχω άγχος, πάντα. Τι να πω, δεν έχω κάτι άλλο, αλλά είναι όλη εκεί με πάρα πολύ αγάπη για σένα και θα το αισθανθείς με σίγουρη. Αυτό. Το νιώθω ήδη, εισπράττω ήδη την πολύ θετική ενέργεια. Δεν είμαι μόνος, που το πιέζει ο χρόνος, που στέκεται από πάνω μου σαν σκάρτος αυτινόμος. Και βάση όνειρο πράγματα με τεχνάσματα, ή τρέχει πολύ γρήγορα, θέλει να τον προλάβω.
Λοιπόν, Μιχάλη, ακούς τι γίνεται. Θέλω να μου πεις, όλο το κοινό τρελάθηκε από κάτω, τις εντυπώσεις σου, πώς το βρέψεις το σαλονικιό το κοινό. Το κοινό αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε και όλοι μας πια, ας πούμε, ότι είναι από τα πιο ένθερμα και από τα πιο ωραία κοινά που μπορούμε να συναντήσουμε και είναι πραγματικά χαρά μας κάθε φορά που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Πώς ήταν η εμπειρία με το κοινό του Mad North Stage Festival? Πραγματικά υπέροχη εμπειρία και είναι απίστευτο ότι ο κόσμος παρόλη την βροχή ήταν εδώ να μην την υποστηρίξει με την ομπρέλα στο χέρι. Πραγματικά δεν το συναντάς εύκολα αυτό το πράγμα. Διασκεδάσαμε όσο πιο πολύ μπορούσαμε και ο κόσμος πιστεύω ότι πέρασε πολύ όμορφα.